Πολωνοί συνδικαλιστές από το Συνδικάτο Σολιντάρνος, κυρίως αγρότες και ανθρακορίχοι, διαμαρτύρονται στη Βαρσοβία λίγες εβδομάδες πριν από τις ευρωεκλογές κατά της Πράσινης Συμφωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια προσπάθεια να επενθυμίσουν στους πολιτικούς τα αιτήματά τους και να επιστήσουν την προσοχή σε θέματα που είναι σημαντικά για τους ίδιους. Θα έλεγα στους πολιτικούς της Βρυξέλλης απλώς να αποσύρουν την Πράσινη Συμφωνία ώστε να διατηρηθεί το δικαίωμα ψήφου, ώστε η Πολωνία να έχει δικαίωμα βέτο όπως κάθε άλλη χώρα. Θα μαζέψουμε υπογραφές για ένα εθνικό δημοψήφισμα πολιτών που θα απαιτήσει από τους πολιτικούς να καταγγείλουν την τρέχουσα πολιτική της Πράσινης Συμφωνίας στην Ευρώπη. Υποψήφοι ευρωβουλευτές ήταν παρόντες στη διαμαρτυρία, καθώς το μέλλον της Πράσινης Συμφωνίας μπορεί σύντομα να εξαρτάται από αυτούς. Είναι απαραίτητο να πετάξουμε ότι είναι επιβλαβές και να προετοιμάσουμε νέες λύσεις, και αυτό δεν πρέπει επουδενή να γίνει σε βάρος των Ευρωπαίων, σε βάρος της ευρωπαϊκής οικονομίας, η οποία γίνεται όλο και λιγότερο ανταγωνιστική. Γι' αυτό είναι καιρός οι γραφειοκράτες της Βρυξέλλης να κατέβουν στους δρόμους και να ακούσουν τους ανθρώπους και να προετοιμάσουν λύσεις που θα εξυπηρετούν αφενός την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ακεραιότητα και την ανάπτυξή της, αλλά πάνω απ' όλα τους ανθρώπους. Οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων στην Πολωνία συμφωνούν ότι η Πράσινη Συμφωνία πρέπει να αλλάξει, αν και ορισμένοι συνεχίζουν να τονίζουν τη σημασία της διατήρησης των πράσινων πολιτικών. Δυστυχώς είναι γεγονός ότι υπάρχουν ομάδες που χάνουν από ορισμένες από τις διατάξεις της Πράσινης Συμφωνίας, και επομένως είναι σημαντικό ότι ενώ πρέπει να στοχεύσουμε στην προστασία του περιβάλλοντος μας, πρέπει επίσης να φροντίσουμε τις ομάδες εκείνες που αισθάνονται αποκλεισμένες, που θα χάσουν από ορισμένες αλλαγές και διαμαρτύρονται σήμερα. Η Πράσινη Συμφωνία αναμφίβολα έχει γίνει ένα από τα κύρια θέματα των ευρωεκλογών και ως εκ τούτου ένας από τους κύριους παράγοντες για το πώς θα ψηφίσει ένας τεράστιος αριθμός Πολωνών τον Ιούνιο.